Τον Γιάννη μου, τον ξαναείδα έπειτα από μήνες με χειροπέδες. Του είχαν κουρέψει τα μαλλιά, τα ωραία του μακριά μαλλιά. Το μόνο ωραίο που είχε πάρει από τον πατέρα του. Με τι δικαίωμα να του κόψουν τα μαλλιά. Υπόδικος ήταν ακόμα. Κι ένας με πολιτικά άπλωσε το χέρι και του πάτησε το κεφάλι την ώρα που έμπαινε στο αυτοκίνητο. Πειράχτηκα. Δεν ξέρω γιατί. Πιο πολύ και από τα 10 χρόνια που έφαγε. Πιο πολύ αυτή η κίνηση. Στο κεφάλι. Με πείραξε. Ιδού εγώ. Τώρα. Η Σοφία Αποστόλου. Κάτοικος Δήμου Κορυδαλού. Απέναντι από τις ομώνυμες φυλακές. Μετακόμισα για να είμαι κοντά στο γιο μου. Πέρασα σχεδόν όλη τη μέρα για να του ετοιμάσω τα φαγητά που του αρέσουν. Έκτος όροφος. Νυχτώνει. Ένα δωμάτιο και η κουζίνα. Αλλά η ταράτσα, όλη δική μου. Μπορώ από αυτή να βλέπω τον ουρανό, τον ήλιο, κατακόκκινο. Και απέναντι τους τοίχους του πίσω μέρους της φυλακής. Είμαι ήρεμη. Μητέρα φυλακισμένου. Δέκα χρόνια για το τίποτα. Όλα για το τίποτα.